Το Trace & Chase είναι ένα μοναδικό για τα ελληνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα κατάστημα εμπορίας συλλεκτικών καρτών και μεμοραμπίλια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αυτό που παγκοσμίως αποκαλείται The Hobby, δηλαδή την αγορά, πώληση και ανταλλαγή αθλητικών και entertainment συλλεκτικών καρτών. Όχι τα χαρτάκια και τα αυτοκόλλητα που είχαμε μικρή. Παράλληλα, προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από πιστοποιημένα sports memorabilia, δηλαδή φανέλες, μπάλες και είδη ρουχισμού των μεγαλύτερων αθλητών στην ιστορία. Σήμερα το χόμπι βιώνει μια εκπληκτική άνοδο, φτάνοντας σε νέα ρεκόρ ενδιαφέροντος, καθώς συλλέκτες από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το ίντερνετ και τα social media φυσικά, περισσότερο από ποτέ στο κυνήγι μίας μόνο κάρτας. Η συλλογή καρτών είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους γονείς να περάσουν επιτέλους ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, αλλά και για τον καθένα από εμάς να συνδεθεί με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να μιλήσει για τους αγαπημένους του παίκτες, ομάδες και αθλητικές στιγμές φυσικά που έγραψαν ιστορία. Μεγάλο ρόλο στη συλλογή του κάθε ενδιαφερόμενου παίζει φυσικά το συναίσθημα. Εσύ μπορεί να συλλέγεις αποκλειστικά τις κάρτες και τις φανέλες ενός παίκτη. Οπότε νομοτελειακά, οι κάρτες αυτές θα έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία για σένα. Βεβαίως, η αγοραστική αξία μιας κάρτας αποτελεί αντανάκλαση της αξίας του παίκτη στο άθλημά του. Για παράδειγμα, μια κάρτα του Γιάννη Αντετοκούμπο έχει σήμερα πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά οι συλλέκτες του Ντόρσεϊ συνεχίζουν να αναζητούν τις κάρτες του, γιατί το σημαντικότερο από όλα, όπως είπαμε και πριν, είναι το συναίσθημα. Αντικειμενικά, βέβαια, οι κάρτες που έχουν τη μεγαλύτερη αγοραστική αξία είναι οι κάρτες από τη ρούκι χρονιά ενός παίκτη, ενώ αν αυτές έχουν και το αυτόγραφο του αθλητή, τότε τα ποσά είναι αστρονομικά. Ενδεικτικά, ας πούμε, μια ρούκι κάρτα του Γιάννη Αντετοκούμπο από τη σεζόν 13-14 με αυτόγραφο του ίδιου πουλήθηκε 1,8 εκατομμύρια δολάρια, ακριβώς όσα έπιασε και η ρούκι κάρτα του Κόμπι, ενώ αντίστοιχη του Λούκα Ντόντσιτς από τη σεζόν 18-19 έσπασε κάθε ρεκόρ και πουλήθηκε για 3,1 εκατομμύρια δολάρια. Καλά ακούσατε. Τα χαρτάκια, αυτοκόλλητα και όλες αυτές οι κάρτες από προηγούμενες δεκαετίες, ίσως με κάποιες εξαιρέσεις, δεν έχουν μεγάλη αγοραστική αξία πλέον, καθώς δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σημερινών. Επιπλέον, στη δεκαετία του 80 και του 90, που όλοι είχαμε την αγαπημένη μας συλλογή, παραδεχτείτε το, και ίσως κάποιοι από εσάς την έχετε ακόμα σε κάποιο σιρτάρι εκεί στο πατρικό σας, οι κάρτες άρχισαν να παράγονται σε μεγάλους αριθμούς, αλλά η πρακτική της υπερπαραγωγής από τους προμηθευτές έκανε τις περισσότερες κάρτες που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα αξίας, λόγω φυσικά του μεγάλου αριθμού τους. Το να ξεκινήσεις μια συλλογή μπορεί να φαίνεται πολύπλοκο στην αρχή, καθώς υπάρχουν πολλά προϊόντα και διαφορετικοί τρόποι συλλογής. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Κάθε συλλέκτης είναι διαφορετικός και είναι σημαντικό να αναρωτηθείς ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Οι αμιγώς συλλέκτες, οι flippers και φυσικά οι επενδυτές. Κάποιοι συλλέγουν καθαρά για τη χαρά του χόμπι. Σκοπός τους είναι να μαζέψουν ολόκληρο το σετ μιας σειράς, τους αγαπημένους τους παίκτες ή τις αγαπημένες τους ομάδες. Άλλοι φυσικά κινούνται αποκλειστικά με βάση τις δυνατότητες της χρηματικής αξίας των καρτών και στοχεύουν στο πώς να πουλήσουν πιο αποτελεσματικά και ακριβά τις κάρτες τους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι flippers. Κάποιοι άλλοι τέλος βλέπουν το χόμπι καθαρά επενδυτικά και συλλέγουν κάρτες με τη λογική της υπεραξίας και με την προσμονή της εξέλιξης ενός παίκτη που θα πολλαπλασιάσει φυσικά την αξία της κάρτας. Εννοείται βέβαια ότι κάποιοι κάνουν και λίγο απ' όλα. Αποφάσισε λοιπόν τι θέλεις εσύ να πετύχεις και μπες στο traceandchase.com. Εκεί υπάρχουν κάρτες, κουτιά και μεμοραμπίλια για όλα τα γούστα. Έχεις ακούσει συχνά ανθρώπους να αναφέρονται σε αναμνηστικά, αντικείμενα δηλαδή που έχουν μια μοναδική, ανεκτίμητη θέση στη συλλογή τους.
Και αυτό είναι αλήθεια, καθώς η αξία ενός αναμνηστικού αντικειμένου συνδέεται έντονα με τη συναισθηματική σχέση του συλλέκτη με τον άνθρωπο ή το γεγονός που του θυμίζει το συγκεκριμένο κομμάτι. Τα μεμοραμπίλια λοιπόν είναι πιστοποιημένα αντικείμενα, φανέλες, παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ, φωτογραφίες και άλλα πολλά που μπορεί να αναφέρονται σε οτιδήποτε αυθεντικό ή αντίγραφο υψηλής ή χαμηλής χρηματικής αξίας και συνδέονται φυσικά με κάποιον αθλητή ή διασημότητα. Ναι, εννοούμε εκείνο το περικάρπιο, ξέρεις εσύ, που άρπαξε στοιχεία όταν το πέταξε στους φιλάθλους αγαπημένου σου παίκτη. Τώρα, αν ο αγαπημένος σου παίκτης έτυχε να ήταν ο Μαραντόνα και έτυχε να βρίσκεσαι στο Μεξικό το καλοκαίρι του 1986, τότε τι να σου πω, συγχαρητήρια! Γιατί η φανέλα του Diego Maradona από τον προημιτελικό με την Αγγλία πουλήθηκε, κρατήσου, 8,4 εκατομμύρια ευρώ και είναι, ναι, φυσικά, το ακριβότερο αθλητικό μεμοραμπίλια στην ιστορία. Βασικά, ναι. Η επιτυχία της όλης προσπάθειας του Trace & Chase έγκυται στο ότι έχουμε δημιουργήσει και έναν καταπληκτικό φυσικό χώρο, ο οποίος έχει πραγματικά εντυπωσιάσει όλους τους ανθρώπους στο industry, καθώς είναι κυριολεκτικά μοναδικός σε όλη την Ιφίλιο.